Φίλοι ακροατές, επιστρέψαμε εδώ στα κεντρικά στούντιο της ΕΡΤ Open στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε την εκπομπή 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Βαγγέλης Θάνος. Στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές είναι ο Μανώλης Σάλλας και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Δώρα Κωνσταντέλια. Βρισκόμαστε περίπου 20 λεπτά πριν από τη μία και σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με το Παρίσι και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την τύχη και τη χαρά να ζει τη μισή του ζωή, τις μισές μέρες της εβδομάδας στην Αθήνα και τις υπόλοιπες στο Παρίσι, στην γαλλική πρωτεύουσα. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και είναι ένας από τους ανθρώπους που πηγαίνει έρχεται στη Γαλλία και ζει από κοντά την γαλλική κοινωνία και τους γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα σας από την Αθήνα και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, διότι χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λένε. Βρίσκεστε στο Παρίσι αυτή τη στιγμή, έτσι? Ναι, είμαι αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, βεβαίως, κατευθείαν. Ίσως ακούτε καμιά φορά λίγο θόρυβο, γιατί είμαι σε μέρος που έχει λίγο θόρυβο γύρω μου, αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι αρκετά απομονωμένος για να μην ενοχλείτε. Δεν πειράζει, κύριε Δαβέτα, γιατί και ο θόρυβος είναι έτσι ένα ερέθισμα του περιβάλλοντος και μας κάνει να μπαίνουμε καλύτερα στο κλίμα. Πείτε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση στη Γαλλία μετά από το Σαββατοκύριακο που μεσολάβησε και είχαμε πάλι την συγκέντρωση από τα κίτρινα γυλαίκα. Η αλήθεια είναι όμως πως ήταν κάπως πιο. Υπήρχε μια κάμψη σε σχέση με το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το ραντεβού τηρήθηκε πιστά στους δρόμους με τους Γάλλους πολίτες να διεκδικούν μια, αν θέλετε, καλύτερη κοινωνική και οικονομική πολιτική από την γαλλική κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, μην κολλάμε στους αριθμούς. Το ότι δεν βρέθηκαν τόσοι όσοι ήταν την προηγούμενο Σάββατο, ο φόβος οφείλεται πάρα πολύ στο τρομοκρατικό χτύπημα. Οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα στο ότι κάποια μέτρα τα οποία έδωσε ο Μακρόν ικανοποίησαν μια μερίδα των κίτρινων γυλαίκων, κάποια μέτρα οικονομικά τα οποία έδωσε, ήταν αυτό το οποίο ήθελαν κάποιοι. Οπότε αυτοί ικανοποιήθηκαν με αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, ήταν η τρομοκρατία. Τρίτον, είναι το φοβερό αστυνομικό κλίμα, το οποίο είναι αδιανόητο το οποίο υπάρχει σε αυτό το είδους συγκεντρώσεις. Με προκαταβολικές συλλήψεις, με αύξηση των αστυνομικών. Σκεφτείτε ότι δεν έγιναν μάτς. Πολλά μάτς αλφαθνική. Ναι. Πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες αναβλήθηκαν για αυτό ακριβώς τον λόγο. Διότι οι αστυνομικοί ήταν συγκεντρωμένοι, οι περισσότεροι, σε αυτού του είδους τα μέρη, σε όλη τη Γαλλία, με κέντρο το Παρίσι, αλλά και σε όλη τη Γαλλία, για να μπορέσουν να προστατεύσουν. Και ένα τέταρτο γεγονός, όπως δήλωσαν ήδη, είναι ότι κάποιοι οι οποίοι θα έπρεπε να έρθουν στο Παρίσι, για λόγους οικονομικούς, επειδή περνάνε δυσκολίες, δεν μπορούν κάθε Σάββατο να είναι στο Παρίσι, είναι ακριβά και προτίμησαν να μείνουν στα μέρη τους. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε το βαθμό στήριξης που δίνει από τις δημοσκοπήσεις η γαλλική κοινωνία σε αυτές τις αντιδράσεις. Η γαλλική κοινωνία συνεχίζει να τους δίνει γύρω στο 50 και κάτι. Δηλαδή, ένα στους δύο Γάλλους και κάτι παραπάνω στηρίζει την προσπάθειά τους αυτή, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα μέτρα τα οποία ο Μακρόν έδωσε σε προτεραιότητα, σε άμεση προτεραιότητα. Δηλαδή, συγκεντρώθηκαν μια μέρα πριν το Σάββατο και δώσαν σε προτεραιότητα πέντε θέματα ουσιαστικά, εκ των οποίων το ένα εξαφανίστηκε ως διαμαγείας στη συζήτηση. Τα τέσσερα θέματα ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν όλοι, δηλαδή κοινωνική ασφάλεια, λιγότερη φορολογία, προσπάθεια οικονομικής ανόδου, όλα αυτά τα γνωστά θέματα. Είχε προσθέσει και το θέμα της μετανάστευσης ο Μακρόν, γιατί το είχε συνδέσει με το θέμα της ταυτότητας. Και ενώ ήταν και αυτό το θέμα μέσα, ξαφνικά βγαίνοντας από το γραφείο, το θέμα αυτό εξαφανίστηκε και είπανε ότι αυτό το βάζουν μαζί με το θέμα της ασφάλειας, της κοινωνικής ευημερίας κτλ. Θέλανε έτσι να αποφύγουν να γίνει εκμετάλλευση σε αυτό το θέμα από την Λεπέν. Και επειδή αυτό το είχε θέσει πρώτος ο Σαρκοζή, ο οποίος είχε μιλήσει επί Προεδρίας του, είχε μιλήσει για το Υπουργείο Εθνικής Ταυτότητας. Και έτσι θέλουν να το βγάλουν από τη μέση, όχι να το αρνηθούν, απλά να μην το έχουν σαν βασικό θέμα το οποίο να αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στη μετανάστευση.
Μάλιστα. Κύριε Ταβέτα, επειδή είσαι από τους λίγους που εισπράτεται το κλίμα της γαλλικής κοινωνίας, τι άνθρωποι είναι αυτοί που συνθέτουν τον παζλ των κίτρινων γυλαίκων? Είναι από μια συγκεκριμένη τάξη, είναι μετανάστες, είναι τα φτωχότερα, σίγουρα τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, αλλά μένουν εκεί ή υπάρχει μια έτσι, γενικότερη αντίδραση από όλο το κοινωνικό φάσμα? Εντάξει, ένα συνδυασμό είναι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι η μεσαία τάξη. Διότι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στους δρόμους και οι οποίοι συγκρούνται μάλιστα με την αστυνομία, εκτός από αυτούς λίγους, πολύ συγκεκριμένους που είναι οι επαγγελματίες, αν θέλετε, καταστροφής που υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο, κάποιες ομάδες, ναι, μικρές ομάδες. Και είναι οι συγκεκριμένοι που προσπαθούν να αμαυρώσουν και όλες αυτές τις διαδηλώσεις που σαν στόχο έχουν τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες και κοινωνικές. Έτσι ακριβώς. Εκτός λοιπόν από αυτούς που είναι πολύ συγκεκριμένη ομάδα και οι οποίοι είναι πια αναγνωρίσιμοι, αλλά μη συλληφθέοι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι είναι η μεσαία τάξη. Είναι άνθρωποι από 40 μέχρι 50, 55 και 60 χρονών. Οι οποίοι έχουν βγει πολλοί από αυτούς και με τις οικογένειές τους. Περίεργο δε είναι το εξής, ότι μέσα σε αυτούς είναι και πάρα πολλοί μετανάστες. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ, έχουν έρθει ως μετανάστες ή έχουν μόλις φτάσει ως μετανάστες και οι οποίοι είναι στις πρώτες γραμμές των επάλξεων και στις συγκρούσεις με την αστυνομία και στη διεκδίκηση, αν θέλετε, των αιτημάτων γύρω από αυτά τα οποία διεκδικούν. Άρα βλέπουμε ένα είδος διεθνοποιημένου σώματος με κύριο κορμό τη γαλλική μεσαία τάξη, η οποία όμως είναι εξ ορισμού διεθνοποιημένη, δηλαδή περιέχει μέσα της και ξένους. Δεν είναι μόνο οι καθαρόιμοι Γάλλοι οι οποίοι ξέραμε από παλιά, είναι και άνθρωποι μετανάστες οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με τη μεσαία τάξη της Γαλλίας και έχουν υποστεί και αυτοί τις διάφορες ζημιές από τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχει φέρει η παγκοσμιοποίηση και γενικότερα όλος αυτός, αν θέλετε, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γύρω από την οικονομία και τις αγορές. Μάλιστα. Κύριε Ταβέτα, βλέπετε κάποιο κόμμα, κάποια παράταξη να προσπαθεί να επωφεληθεί των κίτρινων γυλαίκων και να τα, αν θέλετε, να τα αγκαλιάσει και να πάρει έτσι λίγο από τη δυναμική τους? Ναι, προσπάθησαν και οι δύο, αν θέλετε, ριζοσπαστικά αντίθετες παρατάξεις, θεωρητικά τουλάχιστον. Mm-hmm. Πράξη, ναι, θεωρητικά είναι ο Μελανσόν, η λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά. Αριστερά, ναι, ναι. Και η Λεπέν, η λεγόμενη ριζοσπαστική δεξιά ή αλλιώς ακροδεξιά, όπως τη λένε. Mm-hmm. Κερδισμένη βγαίνει μάλλον η Λεπέν, διότι στις δημοσκοπήσεις που γίναν χτες, η Λεπέν βγάζει ένα 40% από τους συμμετέχοντες να τη στηρίζουν, χωρίς να είναι οργανωμένοι, προσοχή, έχει σημασία αυτό. Ο δε Μελανσόν βγάζει ένα 10%. Τώρα, εάν γίνουν εκλογές σήμερα, αυτή τη στιγμή, προεδρικές εκλογές, η Λεπέν θα κέρδιζε τον Μακρόν 2% διαφορά. Δηλαδή θα έβγαζε 23,5% η Λεπέν στις προεδρικές και 21% περίπου ο Μακρόν. Νομίζω ότι είναι καλά ποσοστά αυτά, έτσι. Για τη Λεπέν, πάντοτε. Ναι, η Λεπέν είναι. Επίσης στις ευρωεκλογές τις δίνουν οι τρεις δημοσκοπήσεις, η τρίτη που έγινε σήμερα το πρωί, τις δίνουν προβάδισμα από 2 μέχρι 8% σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι το En Marche που λέμε του Μακρόν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγαίνει κερδισμένη η Λεπέν, η οποία κράτησε μια, θέλετε, πιο πονηρή στάση, απέφυγε να πάει εκεί και να στηρίξει η ίδια ή να στείλει εκπροσώπους. Και προφανώς να πει ότι εγώ δεν ανακατεύομαι. Όμως οι θέσεις που η ίδια είχε ήταν υποστηρικτικές προς τα αιτήματα αυτά κτλ. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να δείξει περισσότερη εμπιστοσύνη στη Λεπέν παρά στο Ζαλίκ Μελανσόν. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και ένα 40-45% περίπου όσο είναι, το οποίο είναι ανεξάρτητο, παραμένει ανεξάρτητο και γύρω από το οποίο θα γίνει μεγάλη μάχη για το ποιος θα μπορέσει να πάρει κόσμο από αυτούς τους λεγόμενους ανεξάρτητους οι οποίοι δεν εντάσσονται πουθενά. Και νομίζω ότι θα είναι και αυτοί που θα κρίνουν, αν θέλετε, το αποτέλεσμα ενδεχόμενων εκλογών. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μακρόν έχασε πάρα πολύ από την αρχική του εικόνα και η Λεπέν διατήρησε και ενίσχυσε το προφίλ της. Αυτό εγώ το λέω χωρίς να παίρνω θέση υπέρ του Α ή του Β, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, έτσι. Σωστά, σωστά. Αλλά το λέω σαν μια δημοσκοπική διάσταση η οποία υπάρχει σήμερα το πρωί.
Κύριε Δαβέτα, ζείτε στη Γαλλία πολλές ημέρες του μήνα, συναναστρέφεστε με Γάλλους πολίτες, μάλιστα διδάσκετε και στο Πανεπιστήμιο, έχετε συναναστροφές με φοιτητές. Τα κίτρινα γυλαίκα, το κίνημα μάλλον αυτό, είναι ένα ζήτημα που το συζητάνε στις καθημερινές τους συνδιαλέξεις. Τι λένε, πώς το χαρακτηρίζουν, τοποθετούνται κάπως και οι φοιτητές αλλά και γενικότερα οι Γάλλοι πολίτες? Τους στηρίζουν. Όταν σας λέω ότι πάνω από το 50% δεν είναι αυτό το 80% που ήταν στην αρχή, γιατί ένα μεγάλο μέρος θεωρεί ότι πήραν αυτά που θέλανε από τον Μακρόν, αλλά όταν παραμένει το 50% υποστηρικτικό, δεν έχει σημασία αν δεν βγαίνουν στους δρόμους κάποιοι, υποστηρικτικό, και όταν οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό τους στηρίζουν, αλλά τους στηρίζει επίσης, προσέξτε, και το οικολογικό, τα πράσινα γυλαίκα. Δεν είναι μόνο τώρα, δεν έχουμε μόνο τα κίτρινα γυλαίκα. Κάτι το οποίο δεν το αναφέρουν στην Ελλάδα. Σωστά. Και μου κάνει εντύπωση. Πρώτη φορά το ακούμε κιόλας από εσάς αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν και τα πράσινα γυλαίκα. Ναι, σας το λέω λοιπόν, υπάρχουν και τα πράσινα γυλαίκα. Τι είναι τα πράσινα γυλαίκα, τα οποία όλο και αυξάνονται, είναι όλοι αυτοί που έχουν περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες. Οι οικολόγοι που λέμε, Όχι μόνο οι οικολόγοι, προσέξτε, όχι μόνο οι οικολόγοι σαν οργανωμένο κίνημα. Είναι και όσοι έχουν σχέση με το περιβάλλον και πιστεύουν σε μια ζωή στην οποία πρέπει να προστατεύουμε την καθημερινότητά μας από οτιδήποτε τοξικό, από τα χημικά ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτοί οργανώνονται κάτω, αν θέλετε, από ένα κίνημα το οποίο έχει το όνομα Πράσινα Γυλαίκα, και βέβαια σε αυτούς ισχυρή παρουσία έχει η ομάδα Μελανσόν. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω και ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και έρχεστε και από ένα ταξίδι αρκετών ωρών. Θεωρείτε ότι τα κίτρινα γυλαίκα μάλλον μπορούν να στείλουν μήνυμα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στις ευρωπαϊκές ελίτ που κυβερνούν για μια αλλαγή της πολιτικής, γιατί βλέπουμε ότι οι τεχνοκράτες των Βρυξελών σίγουρα έχουν κλείσει τα αυτιά τους και τα μάτια τους όσον αφορά τις κοινωνίες και το μόνο που κοιτάνε είναι να υπάρχουν σταθερά νούμερα και προϋπολογισμοί και πληθωρισμοί, αν θέλετε, και όλα αυτά, αγνοώντας τις συνθήκες ζωής των πολιτών της Ευρώπης γενικότερα. Κοιτάξτε, πίσω από τα κίτρινα πράσινα γυλαίκα, πίσω από όλες αυτές τις διαμαρτυρίες, οι οποίες σίγουρα αρχίζουν να παίρνουν διαστάσεις, προσέξτε ότι χτες έγινε εξίσου διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες. Αντίστοιχα, έχουμε κίτρινα γυλαίκα στη Ρώμη. Έχουμε κίτρινα γυλαίκα συμβολικά και σε άλλες πόλεις, σε άλλες πόλεις χωρών. Αυτό σιγά σιγά, πίσω από αυτό το συμβολισμό, κρύβεται μια ουσιαστική διαφωνία απέναντι σε μια γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία, χωρίς να συμβουλεύεται το λαό και τα συμφέροντα των λαών, έρχεται να επιβάλλει μια υπερεθνική δομή, η οποία, αδιαφορώντας για τις δημοκρατικές διαδικασίες, θέλει να επιβάλλει μια οικονομική πολιτική στην οποία τα πάντα είναι ανταγωνισμός, κέρδος, και βέβαια το κέρδος πάει στους πολύ λίγους πλουσίους και αφαιρείται από τους πολύ πολλούς φτωχούς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, εάν δεν αλλάξει και εάν δεν γίνουν, αν δεν πάρθουν οι αποφάσεις από ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εκλεγεί δημοκρατικά στην Ευρώπη, αυτό θα δώσει μεγαλύτερη όξυνση και ένταση. Τα κίτρινα γυλαίκα δεν αρνούνται την Ευρώπη. Αυτό, προσέξτε, το έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι εθνικιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Ευρώπη. Θέλουν όμως μια Ευρώπη πιο ανθρώπινη. Μια Ευρώπη με dignité, δηλαδή με αξιοπρέπεια. Μια Ευρώπη η οποία να στηρίζεται και στις αποφάσεις του λαού και του κόσμου. Δεν μπορεί να έρχονται κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί και οι οποίοι παίρνουν τον κόσμο τα χρήματα και να παίρνουν αποφάσεις ανελέητες σε βάρος του κόσμου και να τους καταδικάζουν σε υπερηχθροποίηση και σε μεγάλη φτώχεια. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, ήσασταν ξεκάθαρος και κατατοπιστικός και νομίζω ότι θα κρατήσουμε μία φράση στην οποία είπατε και την οποία λένε και στους κόλπους του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων: μία Ευρώπη πιο ανθρώπινη. Νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει από τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι τεχνοκράτες των Βρυξελών. Μία Ευρώπη με ανθρώπους οι οποίοι να έχουν αξιοπρέπεια, να μην νιώθουν σκλάβοι, να είναι αξιοπρεπείς, να ζουν αξιοπρεπώς στην καθημερινότητά τους. Δεν ζητάει πολλά ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να ζητάει.
Κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο στην εκπομπή. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εβδομάδα. Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να δούμε τότε πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα γεγονότα και οι συνθήκες και αν το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων θα κρατάει καλά ή θα έχει περάσει σε μία ύφεση και μία κάμψη. Πάντως, ό,τι και να γίνει πρακτικά, Το συμβολισμό, το σήμα, τη σηματοδότηση την έχει περάσει. Σίγουρα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Κύριε Δαβέτα, καλό υπόλοιπο στην ημέρα και στην εβδομάδα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.